Δραματική είναι η κατάσταση στις τάξεις των ξενοδοχοπαλλήλων του νομού Λασιθίου, καθώς ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων δεν έχει πιάσει ακόμα δουλειά, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν καταγγελίες στο εργατικό κέντρο Λασιθίου από μερίδα εργαζομένων που καταγγέλουν χαοτικές καταστάσεις και πιέσεις που δέχονται από ορισμένους ξενοδόχους με φόντο τη μαύρη εργασία. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με την επιθεώρηση εργασίας να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Έχουμε αρκετές καταγγελίες. Το θέμα λόγο. Που κάνει λόγο και για μαύρη εργασία και για υπερεργασία και για εκβιασμούς, ακόμα και για την αναστολή για να μπουν εργοδότης του ζητάει διάφορα άλλα. Είναι η κατάσταση, είναι τραγική. Η εργασιακή ζούγκλα από μερίδα ξενοδόχων κάνει λόγο το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Λασιθίου που ζητά τη διενέργεια ελέγχων. Οι ξενοδόχοι ορισμένοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση με το λόγο του κορονοϊού και δουλεύουν αντί στο 8ωρο, δουλεύουν 9 και 10 ώρες. Απειλές, πράγματα. Αν σας αρέσει, αν δεν θέλετε, του χρόνου δεν θα σας πάρουμε στη δουλειά. Έχετε το 534, ελάτε το βράδυ να δουλέψετε. Δηλαδή, έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Επικρατεί χάος. Βρισκόμαστε αρχές του Αυγούστου και η κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι που δουλεύουν αλλά και αυτοί που δεν δουλεύουν είναι τραγική. Οι συνάδελφοι καθημερινά και πριν λίγο μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό, ότι με πήραν τηλέφωνο, έλα για 10 μέρες για δουλειά και αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να πάνε για 10 μέρες για δουλειά με μαύρα. Δηλαδή τους καλούν να πάνε για δουλειά, με 534 ευρώ παίρνετε και τα ένσημά σας και εγώ θα σας δώσω 10 μέρες εργασία. Και στον χώρο εστίασης και διασκέδασης Αγίου Νικολάου η πτώση της κίνησης αγγίζει το 70%. Η μείωση που έχουμε υποστεί είναι της τάξης 60 με 70%. Υπάρχουν ακόμα καταστήματα στην περιοχή μας τα οποία δεν έχουν ανοίξει ή και αυτά που έχουν ανοίξει δεν μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό είναι το βίντεο που δημιούργησε ο Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης του Αγίου Νικολάου σε μια προσπάθεια τόνωσης του εσωτερικού τουρισμού. Μέσα σε 2 λεπτά αποτυπώνονται οι ομορφιές του τόπου, αλλά και στιγμές με κριτικές γεύσεις που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες στις διακοπές τους. Αυτό το σπότ το δημιουργήσαμε, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, έτσι ώστε να προσελκύσουμε Έλληνες τουρίστες, έτσι ώστε να μειώσουμε τη ζημιά που έχουν υποστεί τα καταστήματά μας λόγω του κορονοϊού και της μειωμένης επισκεψιμότητας που έχουμε στα καταστήματά μας αυτή την περίοδο. Την ίδια ώρα η πληρότητα στα ξενοδοχεία και στο νομό Λασιθίου αγγίζει το 25%. Ωστόσο υπάρχουν ελάχιστες ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες αγγίζουν ακόμη και το 70%. Βασικά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σύνολο του τουρισμού να βρίσκεται στα επίπεδα περίπου στο 25% εν σχέση με το 2019. Από εκεί και πέρα σαν πληρότητες των ξενοδοχείων έχουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πληρότητες πάνω το 70%. Αλλά δεδομένου όμως ότι τα περισσότερα από το 60% ξενοδοχείων είναι κλειστά. Αλλά αυτό που βλέπουμε πάντως να εξελίσσεται, βλέπουμε έναν Σεπτέμβριο, ο οποίος θα είναι πάρα πολύ καλός, και όχι ο Αύγουστος. Δυστυχώς ο Αύγουστος δεν είναι τόσο καλός, διότι τον Αύγουστο θα κλείνουν πάρα πολλές οικογένειες. Οι οικογένειες είναι αυτές οι οποίες φοβόνται ακόμα να ταξιδέψουν περισσότερο. Και οι εκδρομές σκαφών στον Άγιο Νικόλαο έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Φέτο πάει χάλια. Για να σας πω ενδεικτικά, είμαστε 8 με 10% στον περσινό τζίρο. Με την επιτρεπόμενη πληρότητα, δηλαδή το σκάφος παίρνει 370 άτομα, μας επιτρέπουν 220. Εμείς βάζουμε μέσα 80-90, αυτά είναι.